Σπανούλης δοκιμάζει για τρεις. Το πρώτο του καλάθι στο μάτς. Το πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο και αυτός και οι συμπαίκτες του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στις κερκίδες. Στον έναν τώρα η διαφορά, 42-43. Και αμέσως αλλάζει ο Ολυμπιακός και τη συμπεριφορά του στο γιούλ στα pick and roll. Πηγαίνει από πάνω. Ρούντι. Σουάρεφ. Στη λήξη του χρόνου, άστοχος σε σου τριών πόντων. Εύκολο rebound του Άντιτσα. Το πλάι ο Σπανούλης κατεβάζει την μπάλα. Δίπλα του είναι ολό. Παίρνει σκρίνα το Χάινς. Δοκιμάζει και πάλι. Σου τριών πόντων. Ναι! Ο Kill Bill βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. 45-43. Το τι γίνεται στην Νόου του Αρένα δεν περιγράφεται. Ο Ολυμπιακός προσπερνάει. Κοιτάξτε εδώ τους οπαδούς τους στις κερκίδες. 45-43. Χάινς περιμένει τον Σπανούλη που δοκιμάζει κι άλλο σου τριών πόντων. 3-3. Είχε 0-4 στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάει με 3-3 ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 48-45 ο πολυτιμότερος της φετινής Ευρωλίγκας. Να εδώ ένα από τα τρίποτα του Σπανούλη. Δεν τον προλαβαίνει ο Γιούλ. Εκτελεί αμέσως πίσω από το σκριν. Ο Σπανούλης εδώ έχει και ένα μικρό επεισόδιο με τον Μίροτιτς. Σερμαντίνη εκεί είναι ακίνδυνος, περιμένει το Σπανούλη, θα του δώσει την μπάλα. Σπανούλης αμέσως για τρεις. Ναι! Ναι ο Kill Bill! Ναι ο Ολυμπιακός! Ανεβάζει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 8 πόντους, 70-62. Εδώ ο Βασίλης Σπανούλης και κοιτάξτε τι γίνεται στις κερκίδες. 15 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. 15 πόντους. Βασίλης Σπανούλης, ο ηγέτης που ιστριλατεί τους συμπαίκτες του και οδηγεί τον Ολυμπιακό. Σε ένα σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή, 70-62. Αλλά υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, 7-17 για το φινάλε. Νάτος εδώ, ο Kill Bill, ο κορυφαίος γκάρ της Ευρώπης. Λο, συνεργάζεται με τον Χάινς, Πρίντεζης, Σπανούλης. Από πολύ μακριά τελείωνε ο χρόνος για τρεις! Βάζει την υπογραφή του στο τελικό, ο Βασίλης Σπανούλης, αυτός ο τεράστιος παίκτης. Είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Θα κάνει αυτό που είχε πετύχει η μεγάλη Γιουγκοπλάστικα και η φανταστική Μακάμπη. Το ξανακάνει γιατί και ο Ολυμπιακός είναι φανταστικός. Είναι διαστημικός. Είναι από άλλο πλανήτη. Αυτά που έκανε πέρυσι και αυτά που επαναλαμβάνει φέτος είναι πρωτόγνωρα πράγματα.